Όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Τι σαρέλνω νου Κυρίου, ποιος δηλαδή μπόρεσε να καταλάβει τι έχει ο Θεός στη σκέψη του. Εάν σκεφτήμασταν κάτι τέτοιο και αν πορευόμασταν σε αυτή την πορεία, τότε θα είχαμε πολυθεία, διότι θα είχαμε κι εμείς την ουσία του Θεού. Πράγμα το οποίο απορρίπτεται στην Ορθόδοξη διδασκαλία. Ο τρόπος με τον οποίο σήμερα ο Ιησούς Χριστός καλεί τον τελώνει Ματθαίο για να το κάνει Απόστολο, η προθυμία με την οποία εκείνος τα αφήνει όλα και πηγαίνει κοντά του, αυξάνουν την άγνοιά μας μπροστά στο μυστήριο για το οποίο μιλάμε. Τι ήταν εκείνο που έκανε τον Ιησού Χριστό να καλέσει τον τελώνει και να τον κάνει Απόστολο? Έναν άνθρωπο όχι μόνο άσημο, αλλά και εθνικά και κοινωνικά περιφρονημένο ανάμεσα στους Ιουδαίους. Και τι ήταν εκείνο που έκαμε τον τελώνει να τα αφήσει όλα και να υπακούσει στην κρίση? Αυτά καθώς τα διαβάζουμε και τα ακούμε στα Ιερά Ευαγγέλια, μας γεννάνε απορίες και ερωτήματα αναπάντητα. Ο Θεός τάξουν και εκείνα αυτού εν τα ειδικία να πάβονται, το ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών.